Καλωσορίσατε σε ένα κυριακάτικο περίπατο με το ποδήλατο. Παρακολουθείτε την περιβαλλοντική εκπομπή του ΡΙΚ «Σπίτι στη φύση». Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποδήλατο, όχι μόνο ως μέσο άθλησης, αλλά και ως μέσο διακίνησης στην πόλη. Πάμε λοιπόν! Όταν μιλάμε για βιώσιμες μεταφορές, στην ουσία αναφερόμαστε σε όποιο μεταφορικό μέσο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το ποδήλατο είναι ο βασιλιάς των μέσων αυτών, αλλά η ποδηλασία στην Κύπρο γενικότερα στερείται τόσο υποδομής όσο και ασφάλειας. Το θέμα ποδήλατο είναι ένα από τα μεγάλα λάθη της κυπριακής πολιτικής ή αν θέλετε των κυπριακών κυβερνήσεων. Έχουμε έναν καιρό ο οποίος είναι εξαιρετικός για το ποδήλατο, κάτι το οποίο θα ζήλευαν πάρα πολύ στο εξωτερικό, και όμως θα δείτε ότι εντεχνά μας έχουν σπρώξει στα αυτοκίνητα. Είναι απλό να κοιτάξει κάποιος τον δρόμο με τον οποίο σχεδιάζονται οι δρόμοι. Θα δείτε ακόμα και τις στροφές στους δρόμους να είναι σχεδιασμένοι για να μπορεί το αυτοκίνητο να κινείται γρήγορα. Έχουμε για κάποιο λόγο δώσει τεράστια σημασία στο αυτοκίνητο και αφήσαμε πίσω όλα τα άλλα μέσα μεταφορών. Κάτι το οποίο δεν ήταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Θα δείτε ότι πολλοί κόσμοι θα αναφερθεί ότι πήγαινε για παράδειγμα δουλειά και σχολείο με ποδήλατο ή με τα λεωφορεία. Τα έχουμε καταστρέψει όλα με τις πολιτικές τις οποίες είχαμε εφαρμόσει και τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς μας. Να πω επίσης ότι υπάρχει μια δυσκολία μέσα στην κυβέρνηση για να προωθήσει το ποδήλατο. Κλασικό παράδειγμα είναι η νομοθεσία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάθεται στη Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο νόμος για την προώθηση του ποδηλάτου, ο οποίος να επενθυμίσω ότι μέσα στον νόμο είχε ένα σοβαρό πρόστιμο και φυλάκιση για οποιοδήποτε ποδηλάτη να ανέβαινε πάνω στο πεζοδρόμιο. Και κάτι το οποίο δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να αφαιρέσουμε αυτήν την παράγραφο από το νομοσχέδιο. Τη στιγμή που έβαζε πρόστιμο για έναν αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο 80-85 ευρώ, μιλούσαμε για εκατοντάδες ευρώ πρόστιμων για τον ποδηλάτη και ακόμα και φυλάκιση αν ανέβαινες με το ποδήλατο πάνω στο πεζοδρόμιο. Για να προωθήσεις το ποδήλατο, θα πρέπει να έχεις μια νομοθεσία η οποία να είναι βοηθητική στον ποδηλάτη, να βάζει υποχρεώσεις στον αυτοκινητιστή. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ασφαλισμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όχι απλώς κομματάκια ποδηλατόδρομων, τα οποία βγαίνεις πάνω και κάποτε φτάνεις στο τέλος του ποδηλατόδρομου και δεν έχει ούτε τρόπο να κατεβείς με το ποδήλατο κάτω. Χρειάζεται ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Όταν λέμε δίκτυο, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξέρεις ότι από μια περιοχή για να φτάσεις σε μια άλλη περιοχή, θα πρέπει να υπάρχει συνεχές ποδηλατόδρομος, ο οποίος να με οδηγήσει εκεί που φτάνω, που θέλω. Όχι να έχει ένα κομματάκι όπου λέει η πολεοδομία πάντα, μα ξέρετε, έχουμε σχεδιασμένους τους ποδηλατόδρομους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ακούω από τη δεκαετία των 90. Είναι σχεδιασμένοι. Το θέμα είναι γιατί κάνουμε δρόμους χωρίς να έχουμε πάνω την πρόνοια των ποδηλατοδρόμων και των άλλων υποδομών τα οποία χρειάζονται. Ένας ποδηλάτης έχει ορισμένα δύσκολα σημεία να κινείται. Εντάξει, βγήκα πάνω στον ποδηλατόδρομο. Έγινε ο ποδηλατόδρομος. Κινούμε με ασφάλεια. Φτάνω στα φώτ. Τι θα κάνω στα φώτ. Πώς θα στρίψω αριστερά, πώς θα στρίψω δεξιά, πώς θα πάω ευθεία. Θα δείτε ότι στο εξωτερικό, για να διευκολύνει τον ποδηλάτη, ανάβει για παράδειγμα πράσινο, ειδικά για τον ποδηλάτη, τα πρώτα 20, 30, 40 δευτερόλεπτα. Έχει ειδικό σήμα για τους ποδηλάτες. Περνούν πρώτα οι ποδηλάτες και μετά ξεκινούν τα αυτοκίνητα. Το δεύτερο πράγμα. Εάν είμαι σε περιοχή που δεν έχει ποδηλατόδρομο, δεν μπορώ να είμαι στο οδόστρωμα και να κινούνται τα αυτοκίνητα δίπλα μου με μεγάλες ταχύτητες. Νιώθω ανασφάλεια και επομένως δεν θα χρησιμοποιήσω το ποδήλατο. Θα πάρω και εγώ το αυτοκίνητο μου. Άρα πρέπει να έχουμε ρύθμιση της ταχύτητας των αυτοκινήτων στα σημεία όπου αναμένεται ο ποδηλάτης να είναι στο ίδιο οδόστρωμα, στην ίδια επιφάνεια με τον αυτοκινητιστή. Επίσης, χρειάζεται εκπαίδευση. Οδηγάς με το αυτοκίνητο και βλέπεις μπροστά σου έναν ποδηλάτη. Ο ποδηλάτης, οι οδηγίες που δίνουμε στους ποδηλάτες είναι να μένουν περίπου ένα μέτρο από το πεζοδρόμιο. Οι αυτοκινητιστές συνήθως όταν το βλέπουν αυτόν εκνευρίζονται. Εγώ οδηγούσα το ποδήλατο συχνά στη Λευκωσία, κάτω στην πόλη που είναι πιο εύκολο και σε βρίζουν ή σου δημιουργούν πρόβλημα ή έρχεται κοντά σου επικίνδυνα θυμωμένος και νιώθεις ανασφάλεια. Τι πρέπει να κάνει ένας ποδηλάτης, τι πρέπει να κάνει ένας αυτοκινητιστής. Αυτά τα πράγματα δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους οδηγούς. Δίνουμε άδειες οδηγού και δεν εκπαιδεύουμε τον αυτοκινητιστή πώς να συμπεριφέρεται όταν βρίσκει μπροστά του έναν ποδηλάτη. Επίσης, ποιος θα εκπαιδεύσει τον ποδηλάτη. Έπρεπε να έχουμε
συστήματα εκπαίδευσης στα σχολεία, ούτως ώστε όταν θα πηγαίνει σχολείο, ελπίζω με το ποδήλατο, ή όταν θα γίνει ποδηλάτης, ο οποίος θα κινείται στην καθημερινότητα του μέσα στην πόλη, να ξέρει πώς να συμπεριφέρεται, να ξέρει τι περιμένουν οι άλλοι από αυτό και να ξέρει αυτός τι περιμένει από τους αυτοκινητιστές μέσα στο δρόμο. Εμείς θέλουμε όμως να φέρουμε το ποδήλατο να είναι πραγματικά εναλλακτικό μέσο διακίνησης και για τον κοινό των ανθρώπων. Ρεαλιστικά θα πρέπει να δούμε τις υποδομές μέσα στην ίδια μέσα στις πόλεις. Και σε ό,τι αφορά τη Λευκοσία που έχουμε αναπτύξει ως σχέδιο κινητικότητας, τώρα έχουμε εντάξει την σύνδεση των πανεπιστημίων της Λευκοσίας με το κέντρο της πόλης. Έναν έργο το οποίο έχει κατασκευαστεί ήδη ένα μικρό κομμάτι στο δυτικό άκρο παρά το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και αρχίζουμε την υλοποίηση του υπόλοιπου μέσα στο 2015. Έχει ενταχθεί σαν έργο προτεραιότητας στα διαρθρωτικά ταμεία και θα είναι ένα έργο της τάξης των 5 με 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, κοιτάζουμε και το θέμα των υποδομών. Μπορούμε να δώσουμε ποδηλατόδρομου σε κάποια σημεία που κινείται, ώστε το ποδήλατο να κινείται εκτός του οδικού δικτύου, ποδηλατολωρίδες πάνω στο δρόμο και ή σε δρόμους που δεν έχουν πολλή κίνηση. Μπορεί το ποδήλατο να συνυπάρχει άνετα με το αυτοκίνητο, όπως και παλιά γινόταν στην Κύπρο. Αν ψάξει κάποιος να μάθει τι γίνεται με το εμπόριο ποδηλάτων στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, θα εκπλαγεί ευχάριστα. Το δημοφιλές μέσο της δεκαετίας του 70 και του 80 αναχτά σιγά σιγά την παγιά του Έγλη. Τότε αρχίσαν πολλοί άνθρωποι να χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως ένα μέσο διακίνησης περιβαλλοντικής, μάλιστα. Που δεν έχει καθόλου ρήπους, που δεν βλάπτει το περιβάλλον, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον κλπ. Σαφώς. Αυτό έχει να κάνει και με έναν τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται σύστημα παιδείας, στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν ακόμη και βιωματικά εργαστήρια όσον αφορά την εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Θα μπορούσε να γίνει αυτό μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, μέσω διαλέξεων για πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού. Σε αυτό βεβαίως μεγάλο ρόλο έχουν να διαδραματίσουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχει να διαδραματίσει εδώ μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο και πολιτική βούληση, την οποία ακριβώς σε αυτά τα θέματα βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχει και εδώ ένα σημαντικό κενό. Δηλαδή, ακούμε πολλές φορές ότι σαφώς θα γίνει το τάδε, θα γίνει το α, θα γίνει το β, όμως δεν βλέπουμε κάτι στην πράξη και αυτό είναι ουσιαστικό, προκειμένου να εμπεδωθεί μια τέτοια νοοτροπία ώστε να αρχίσουν περισσότερα άτομα να αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά αυτοκίνητα. Η αξιτική τάση στην αγορά ποδηλάτων δείχνει ότι το ποσοστό του κόσμου που αναμένει καλύτερες συνθήκες για ποδηλασία στην πόλη όλο ένα και αυξάνεται. Ο Κύπριος έχει αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα της ποδηλασίας, γενικά της άσκησης, η οποία έχει δώσει τόσα πολλά πλεονεκτήματα στους ξένους και τώρα και ο Κύπριος αρχίζει να τα αναγνωρίζει και άρχισε να αγκαλιάζει με πολύ αγάπη το ποδήλατο από νεαράς ηλικίας. Ναι, το ποδήλατο είναι πολύ πολύ ευγενικό με τον αναβάτη. Δεν ασκεί πιέσεις στο σώμα, ξεκουράζει το σώμα, του δίνει ευκαιρίες να αθληθεί χωρίς μεγάλες πιέσεις. Και έτσι αποφεύγονται τραυματισμοί, γίνεται πολύ καλύτερη άσκηση και σωστή άσκηση με πιο λίγο χρόνο. Ένας έχει τρομερά πλεονεκτήματα να ασκηθεί με το ποδήλατο και να τα υποφεληθεί γρήγορα παρά με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Από τη νεαρή ηλικία τα νεαρά παιδάκια έχουν πολλές δυνατότητες στο γνωστό mountain bike ή ποδήλατο για όλες τις διαδρομές στην ελληνική. Υπάρχει το γνωστό BMX που το γνωρίσαμε τη δεκαετία του 80
και υπάρχουν και άλλες μεγάλες δυνατότητες σε ποδήλατα κούρσα σε νεαρά παιδιά που μπορούν να πάρουν. Το ίδιο και για πιο μεγάλες ηλικίες υπάρχουν όλα τα ποδήλατα. Υπάρχουν τα πτυσσόμενα ποδήλατα που άλλος μπορεί να το έχει στο πουτ του αυτοκινήτου και να το βγάλει να κάνει τη βόλτα του τις δουλειές και μετά να το ξαναβάλει. Υπάρχουν όλα, μέχρι αγωνιστικά ποδήλατα τα οποία δεν είναι τόσο ψηλό το κόστος που μπορεί οποιοδήποτε να το πάρει και να ασχοληθεί. Βρούμε δαξίδιο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα το δούμε, θα το ελέγξουμε. Εντάξει. Και μεγάλοι σε ηλικία πανέρχονται στο ποδήλατο, διότι το γνώρισαν τη δεκαετία του 60-80, όταν η διακίνηση γινόταν με περισσότερο με ποδήλατο. Οι νεαροί, γιατί υπάρχουν διεξόδοι με τα πολλά μοντέλα που τους παρέχεις, και έτσι γίνεται ένας συνδυασμός των δύο και βλέπουμε μεγάλη χρήση του ποδηλάτου τώρα στην Κύπρο. Είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικά αυτά. Είναι εδώ που η πολιτεία θα πρέπει να προσθέσει το δικό της λιθαράκι, να στηρίξει αυτήν την κίνηση, και σπασμωδικές κινήσεις δεν πρέπει να γίνονται. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία να αναλύσει αυτά όλα τα δεδομένα και να τα στηρίξει. Το ποδήλατο είναι το καλύτερο μέσο για οικογενειακές, φιλικές, ακόμη και ατομικές εξορμήσεις στη φύση. Αν προσπαθήσετε όμως να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο ως το κύριο μέσο διακίνησής σας στην πόλη, τότε θα καταλάβετε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ποδηλατιστές καθημερινώς. Ψάχνοντας για άτομα που μετακινούνται στην πόλη με το ποδήλατό τους, ανακαλύψαμε το Σάβα. Ο Σάβας πραγματοποιεί το 80% των μετακινήσεών του με ποδήλατο τα τελευταία 2 χρόνια. Η οικονομία σε καύσιμα που επιτυχάνει ο Σάβας αντιστοιχεί περίπου στο ποσό των 1.600 ευρώ ετησίως. Τον συναντήσαμε στο κέντρο της πόλης, όπου μας μίλησε για το πόσο εύκολη ήταν η αντικατάσταση του ιδιωτικού του αυτοκινήτου με το ποδήλατο. Καλημέρα, Σάβα, καλώς όρισες. Πόσο εύκολο ήταν να έρθεις από τα Λατσιά εδώ στο κέντρο της πόλης? Σχετικά εύκολα, μπορώ να πω. Σχετικά εύκολα. Ναι, ναι. Αλλά έπαιρνα δρόμους που δεν είναι κεντρικούς, ας πούμε. Αυτό ήταν εύκολο για ένα έμπειρο ποδηλάτη? Ναι, ναι, για έναν έμπειρο. Άρα για ένα αρχάριο, πόσο εύκολο θα το βρει? Θα είναι πιο δύσκολο. Για να βρει, να ξέρει από πού θα πάει. Σάβα, πόσο ασφαλές θα έλεγες ότι είναι στη Λευκοσία κανείς να οδηγεί ποδηλάτο? Θα έλεγα ότι όχι πολύ ασφαλής. Άρα χρειάζεται μια συγκεκριμένη εμπειρία για να μπορείς να αποδηλατήσεις μια ασφάλεια στο κέντρο γενικότερα. Γενικότερα και στους ποδηλατόδρομους είναι φτιαγμένους μόνο για να παίρνουν τα ποδήλατα από τους δρόμους, για να ανοίγουν δρόμους στα αυτοκίνητα. Αυτό. Εσύ ο ίδιος πόσο καιρό χρησιμοποιείς το ποδηλατό εδώ στη Λευκοσία? Βασικά άρχισα εντατικά την ποδηλασία του 2008 και έχω 2 χρόνια περίπου που το χρησιμοποιώ καθημερινά στις μετακινήσεις μου. Από τα 100, πόσο θα έλεγες 100 αποτελεί έτσι το κύριο μέσο διακίνησής σου στην πόλη? Το 80%. Το 80%, μια συντριπτική πλειοψηφία. Ναι, ναι. Το ποσοστό αυτό. 80%. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει κανείς τη ζωή του από το να μετακινείται με ιδιωτικό όχημα, να μετακινείται ακόμη και με τις δημόσιες συγκοινωνίες και να κάνει έτσι εναλλαγή στο ποδήλατο και στην πεζοπορία? Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς κατευθείαν να ανέβεις στο ποδήλατο και να κάνεις αυτές τις αποστάσεις. Νομίζω 6 μήνες περίπου. Ενώ μέχρι να αποκτήσει κανείς φυσική κατάσταση. Κατάσταση και να εξοικειωθεί λίγο πιο πολύ με το ποδήλατο. Έχει να κάνει το γεγονός ότι έχεις γεννηθεί στη Γερμανία και υπάρχει αυτή η κουλτούρα της χρήσης του ποδήλατου που σε έκανε να το κάνεις και στην Κύπρο, να το χρησιμοποιήσεις και στην Κύπρο? Ή έχει να κάνει με τον άνθρωπο γενικότερα, ο οποίος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, ενδιαφέρεται για τις βιώσιμες μεταφορές και θέλει να ποδηλατήσει στην πόλη του? Νομίζω έχει και αυτό σχέση που έχω μεγαλώσει σε εξωτερικό και. Και προσωπικά είναι κάτι που μου αρέσει, που το κάνω έτσι επειδή μου αρέσει. Μιλώντας για τα προβλήματα της ποδηλατοκίνησης στην Κύπρο, συμπεραίνει κανείς ότι το να πείσεις τον οδηγό να γίνει ποδηλάτης είναι ίσως πιο εύκολο από το να πείσεις τον οδηγό να προσέχει τον ποδηλάτη. Σχήμα οξύμορο φυσικά. Το ίδιο φαίνεται να πιστεύει και ο Γιώργος.
Ο Γιώργος διανύει μια απόσταση περίπου 16 χιλιόμετρων με αφετηρία το σπίτι του στη Λακατάμια και τελικό προορισμό τον χώρο εργασίας του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για αρκετούς συναδέλφους του είναι ο τρελός του χωριού. Για το σπίτι στη φύση είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Αν οι οδηγοί εκτός δρόμου τον αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, πώς τον αντιμετωπίζουν άραγε οι οδηγοί στο δρόμο? Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έλεγα ότι είναι η οδηγία των αυτοκινήτων. Για να μην παρεξηγηθώ, και εγώ έχω αυτοκίνητο και εγώ οδηγάω, δεν είμαι κατά του αυτοκίνητου τέλος πάντων. Απλά θα προτιμούσα οι οδηγοί στην Κύπρο, στη Λευκοσία που κινούμε τέλος πάντων τις περισσότερες φορές, να δείχνουν ένα έτσι λίγο πιο πολύ σεβασμό σε άλλα τροχοφόρα οχήματα, είτε ποδήλατα είτε μηχανές. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι ποδηλατούσα στην Αθήνα πριν έρθω Κύπρο για αρκετά χρόνια, 4-5 χρόνια ας πούμε, σε μεγάλες αποστάσεις και πιο μεγάλους δρόμους από ότι οι λεωφόροι της Λευκοσίας, να το πω έτσι, και δεν είχα κανένα περιστατικό. Στην Κύπρο το 2012 και το 2013 παραλίγο να σκοτωθώ δύο φορές. Την πρώτη φορά σε μια διασταύρωση της πρώην λεωφόρου Σανταρόζα Ανίνη Σπύρου Κυπριανού από τα φώτα Λυκαβητού προς τα φώτα που είναι τα Σφινάκια, σε μια διασταύρωση ένα αυτοκίνητο έστριψε και απλά σταμάτησε πάνω μου. Και τη δεύτερη φορά το Μάιο του 2013, στο λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο της Τσερίου, εκεί που είναι μια στέγη ηλικιωμένων, η Αρίτη, κάπως έτσι, ένα διπλοκάμπινο αποφάσισε να περάσει από πάνω μου. Ευτυχώς πρόλαβα και κατέβηκα από τη σέλα και ανέβηκα ας πούμε στο πεζοδρόμιο και μόνο το ποδήλατο έπαθε ζημιά. Οι δρόμοι της Λευκοσίας που κινούμε κυρίως δεν είναι φιλικοί στο ποδήλατο. Έχουν πολλές λακκούβες, πολλές αλωμανίες, ανομαλίες. Είναι κάποιες φορές είναι στενή με αποτέλεσμα είτε εμείς ως ποδηλάτες να αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε πολύ αριστερά για να μην ας πούμε ενοχλούμε τα αυτοκίνητα που περνάνε από δεξιά μας, είτε σε περίπτωση που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να κάνουν κανονική προσπέραση, δηλαδή να βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν έναν ποδηλάτη ο οποίος κινείται στο δρόμο ας πούμε, που κινούνται και τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, τουλάχιστον δεν υπάρχει δίκτυο το οποίο να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες ενός ποδηλάτη, δηλαδή να μπορεί να μετακινηθεί από ένα μέρος σε ένα άλλο με κάποια ασφάλεια. Μια συνηθισμένη διαδρομή που κάνω από την περιοχή που μένω, από τη Λακατάμια, μέχρι κάτω στην πλατεία Σολομού, κινούμε μόνο σε βασικούς δρόμους, σε κεντρικούς δρόμους, Λεωφόρο Στροβόλου, Νίκης κτλ, που δεν έχουν ποδηλατόδρομους. Οι οδηγοί προσέχουν τους ποδηλάτες. Λίγο καλύτερα μπορώ να πω. Δηλαδή, καλύτερα από παλιά. Παλιότερα ήταν χειρότερα. Τώρα επειδή πολλοί άρχισαν να κάνουν ποδήλατο, αρχίζει ο κόσμος να μπαίνει λίγο στο πετσί του άλλου, πως είναι σαν είσαι ποδηλάτης. Ανοίγεις και στην ομάδα των ποδηλατιστών, οι οποίοι κάνετε έτσι κάποιους γύρους της Λευκοσίας, σε μεγάλες ομάδες, τα βράδια της Τετάρτης κυρίως. Ναι. Πώς είναι να συμμετέχεις σε αυτή την ομάδα και αν τελικά όταν οι ποδηλάτες είναι σε γκρουπ, σε μεγάλες ομάδες, οι οδηγοί τους προσέχουν περισσότερο? Βασικά αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ποδηλασία. Δεν είναι ποδηλασία που κάνεις καθημερινά. Είναι πιο πολύ χαλάρωση, γνωρίζεις κόσμο. Έτσι είναι. Έρχεσαι κοντά με το ποδήλατο, βλέπεις πράγματα της πόλης που δεν βλέπεις με το αυτοκίνητο και είναι πιο πολύ χαλάρωση, έτσι, πιο πολύ διασκέδαση θα έλεγα. Εάν δεν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο για άθληση ή για εξοικονόμηση χρημάτων, τότε ίσως σας ενδιαφέρει να συμβάλλετε κι εσείς στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε. Στην Κύπρο υπάρχουν συνολικά 13 σταθμοί, οι οποίοι είναι χωρισμένοι ανά κατηγορία. Παρακολουθούμε την τροχαία κίνηση, παρακολουθούμε την ποιότητα του αέρα σε κατοικημένες περιοχές, καθώς επίσης και τη ρήπανση βάσης. Και τα αποτελέσματα κάθε μία πλήρη ώρα, άμεσα, χωρίς την παρεμβολή τη δικιά μας, ανακοινώνονται στον πληθυσμό.
Όσον αφορά τη σκόνη, πρέπει να πω ότι τόσο οι Κύπροι συμβάλλουμε στις υψηλές συγκεντρώσεις με την διακίνησή μας γεωταχή κλπ. Και βιομηχανικές περιοχές ή λόγω της ξηρασίας επανεώρησης της σκόνης, αλλά όμως σε μεγάλο βαθμό η σκόνη έρχεται και από το εξωτερικό. Αν αρχίζαμε όλοι αύριο να ποδηλατούμε, θα ερχόμασταν αντιμέτωποι όχι μόνο με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινώς οι ποδηλάτες, αλλά και με το τεράστιο πρόβλημα ασφαλούς στάθμευσης των ποδηλάτων και της απουσίας χώρων φυλαξής τους. Κατά έτσι παράδοξο λόγο, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται με το αυτοκίνητο, το πρόβλημα του πάρκινγκ, δηλαδή πού να αφήσουμε το ποδήλατο και να λαμβάνεται υπόψη και η ασφάλειά του. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να κουβαλάει μια κλειδαριά μαζί του, ας πούμε, αλλά πρέπει να βρει το κατάλληλο σημείο, πρέπει να βρει έναν πάσαλο ο οποίος να είναι σε σχήμα P, τουλάχιστον να μπορεί να το κλειδώσει εκεί. Θα πρέπει να είναι κάπου κοντά στο σημείο που θα βρίσκεται ο ποδηλάτης για να μπορεί να το έχει στο οπτικό του πεδίο, διότι δεν θέλει πολύ, δεν απαιτεί πολύ χρόνο για να κόψει κάποιος μια λυσίδα και να το πάρει και να φύγει, να το πω έτσι. Οπότε στο πρόβλημα των υποδομών θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν ασφαλείς τοποθεσίες για φύλαξη ποδηλάτων. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία χώρου στάθμευσης ποδηλάτων στους χώρους εργασίας, αυτό είναι να απόκειται κυρίως στους εργοδότες να το δημιουργήσουν και να δώσουν και τα κίνητρα. Φυσικά οι εργοδότες δεν θα έρθουν από μόνοι τους να το κάνουν, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές του κράτους που να δίνουν τέτοια κίνητρα. Και θα έλεγα ότι το πρώτο εργοδότης που θα πρέπει να κάνει να δώσει έναν τέτοιο κίνητρο θα είναι η κυβέρνηση. Να υπενθυμίσω ότι ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να είναι ισοδυναμία περίπου με 5 χώρους στάθμευσης ποδηλάτου. Και από εκεί και πέρα πλέον μπαίνουν και θέματα όπως ακόμα και η δημιουργία χώρο για ντους. Ας πούμε κάποιος που έρχεται και να μπορεί να ξεπληθεί ή να μην μυρίζει από τον υδρότα του πάνω στο ποδηλάτο. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο που έχω ζήσει, βλέπαμε ότι πολλοί πηγαίνανε με το ποδήλατο στο σταθμό του τρένου, του underground, του υπόγειου. Παίρνανε το ποδήλατο μέσα, ο υπόγειος τους έπαιρνε στον προορισμό, αλλά από εκεί και πέρα, αν είχαν περίπου 200-300 μέτρα να περπατήσουν, τώρα με το ποδήλατο μπορούν να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό θα μπορούσε να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα και στην Κύπρο, γιατί δεν νομίζω στην Κύπρο άμεσα τα λεωφορεία μας να μπορούν να μας πάρουν σε όλους τους προορισμούς, δηλαδή να σε αφήσουν έξω από τη δουλειά σου. Άρα λύνεται, γιατί μπορείς να πας με το ποδήλατο από το σπίτι σου στο σταθμό του λεωφορείου, να μπεις μέσα στο λεωφορείο, να κατεβείς με το ποδήλατο και μετά να πας στη δουλειά σου. Αυτό λύνει μεγάλα προβλήματα καθυστέρησης, χρονικά προβλήματα. Η παρουσία των ενοικιαζόμενων κοινόχρησης των ποδηλάτων βελτίωσε σίγουρα την ευρωπαϊκή εικόνα των πόλεών μας. Πώς όμως έπεισε τους πολίτες να τα χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους? Δυστυχώς, ας πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τους στόχους, αλλά γι' αυτό είμαστε και εδώ. Γι' αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτή την ποδηλατική συνείδηση για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους της Λευκής και της Πράσινης Λίλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 22 σταθμοί που υπάρχουν για το σύστημα και τα πάνω από 150 ποδήλατα διαθέσιμα είναι το πρώτο εργαλείο που θα μας οδηγήσει να πετύχουμε αυτό το στόχο. Δυστυχώς η χρήση του ποδηλάτου στην Λευκωσία, σύμφωνα με το μοντέλο του κυκλοφοριακού που έχουμε, είναι κάτω από το 2%. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε τουλάχιστον 5% με το τέλος του 2020. Αυτό θα γίνει όχι μόνο με το σύστημα μόνο του, αλλά πρέπει να κάνουμε και τις υποδομές. Πάντα μιλάμε για υποδομές, δηλαδή να κατασκευαστούν ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, ένα συνεχές δίκτυο το οποίο να προσελκύσει τον κόσμο. Όχι να χρησιμοποιεί το ποδήλατο μόνο για τη χρήση της βόλτας του ή να πάει να ψωνίσει, αλλά ακόμα να καταφέρουμε να πετύχουμε και χρήστες που θα πηγαίνουν στη δουλειά. Ξεκίνησε το 2011. Λειτουργήσε για 1,5-2 χρόνια με καλά αποτελέσματα. Είχαμε γύρω στις 3.000 χρήσεις, γύρω στους 400 μόνιμες χρήσεις, γιατί υπάρχουν και οι κάρτες μέλη.
Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενίσχυση του συστήματος από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι τώρα τη νέα χρονιά. Έχουμε γύρω στις 700 ενοικιάσεις και 600 ενεργά μέλη. Αυτό για τη Λευκωσία πιστεύω είναι ένα αρκετά καλός στόχος που ξεκινήσαμε για να πετύχουμε το μεγαλύτερό μας, που είναι να αναπτυχθεί περισσότερο το σύστημα. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα ενοικιαζόμενα κοινόχρηστα ποδήλατα, χρειάζεται είτε να έχετε μια πιστωτική κάρτα με ελάχιστο υπόλοιπο 24 ευρώ, είτε να εκδώσετε μια ηλεκτρονική κάρτα μέλους, που είναι και η καλύτερη λύση. Για έκδοση κάρτα μέλους θα πρέπει να απευθυνθείτε στα Δημαρχία Λευκωσίας, Αγλαντζίας ή Στροβόλου. Η πρώτη πίστοση είναι 8 ευρώ, ενώ η αξία ενοικίασης αντιστοιχεί σε 1 ευρώ την ώρα. Οι μισάωρες διαδρομές δεν χρεώνονται. Από τη στιγμή που θα έχετε την κάρτα μέλους στα χέρια σας, τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, πρώτα η κίνηση, πατάμε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει ο σταθμός μας. Mm-hmm. Τοποθετούμε την κάρτα μέλους πάνω στο reader. Κάνει αναγνώριση της κάρτας. Τώρα στο επόμενο βήμα μας βγάζει ποιο κλειδί θα πάρουμε. Από εδώ κάτω έχει ένα flashlight. Παίρνουμε το κλειδί μας. Μας δηλώνει ποιο παίρνουμε. Αναγνώρισε ότι το πήραμε και μπορούμε τώρα να πάμε στο ποδήλατο και να το ξεκλειδώσουμε και να φύγουμε. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε πάρει τώρα το κλειδί από το TOTEM και πρέπει να πάρουμε να απασφαλίσουμε το ποδήλατο και να το πάρουμε. Πώς γίνεται η διαδικασία αυτή? Η διαδικασία είναι απλή. Απλώς πρέπει να προσέξουμε λίγο το κλειδί, το οποίο έχει μία εγκοπή, η οποία πρέπει να είναι προς τα κάτω μες στην κλειδαριά όταν το τοποθετούμε. Τοποθετείτε μέσα στην κλειδαριά και γυρνάμε προς τα πίσω. Μάλιστα. Αυτόματα απασφαλίζει η κλειδαριά. Τραβάμε το καλώδιο, αφήνουμε το κλειδί και μπορούμε να φύγουμε. Το κλειδί μένει πάνω, το οποίο ξαναβγαίνει μόνο όταν ασφαλίσουμε το ποδήλατο. Το ποδήλατο στην Ευρώπη είναι το κυριότερο εργαλείο των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Ειδικές υποδομές και πολιτικές ευαισθητοποίησεις επιστρατεύονται για την αλλαγή της κουλτούρας αστικής μετακίνησης. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει σε κάποιες χώρες και σε νομοθετικό επίπεδο, έχοντας ως απότερο στόχο τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου. Το Μάλμε της Σουηδίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας πρόωθησης της ποδηλατοκίνησης. 410 χιλιόμετρα ποδηλατών δρόμων πλαισιώνουν το Μάλμε της Σουηδίας, παρέχοντας έτσι περισσότερες διαδρομές ποδηλάτων από οποιαδήποτε άλλη σουηδική πόλη. Η ποδηλασία στο Μάλμε βρίσκεται σε άνθηση, αυξάνοντας κατά 11% την τελευταία χρονιά, με το 30% περίπου του συνόλου των μεταφορών να εκτελούνται με ποδήλατο. Επίσης, το 40% του συνόλου των μετακινήσεων που αφορούν την εργασία αναλαμβάνονται με ποδήλατο. Το ίδιο φυσικά δεν μπορούμε να πούμε και για την Κύπρο. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπτυχθεί ποδηλατικός πολιτισμός στην Κύπρο. Μπορεί το νησί μας να μην γίνει ποτέ το Μάλμε της Σουηδίας, αλλά πρέπει τουλάχιστον να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές και να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα ασφάλειας στον τομέα της ποδηλατοκίνησης, που να μην υπάρχει πλέον λόγος να απορρίπτουμε το ποδήλατο ως το κύριο μέσο μετακίνησής μας. Γνωρίστε την Κύπρο ποδηλατώντας και θα δείτε και θα νιώσετε πράγματα που δεν μπορείτε να δείτε και να νιώσετε επιβαίνοντας το αυτοκίνητο. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα στο Σπύρι στη Φύση, ίδια μέρα, ίδια ώρα, με μια καινούργια ιστορία. Γεια χαρά και να σκέφτεστε πράσινα!